σπίτι των Λαρισαίων, το Δημαρχείο της πόλης. Χαίρομαι πολύ την παρουσία μου εδώ σε αυτό το κτίριο και σε αυτό το γραφείο και ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, αλλά και ως Μαργαρίτης. Ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, γιατί το είπα και νωρίτερα στην εκδήλωση της Ελευθερίας, στη Λάρισα και στη Θεσσαλία τέμνονται πολλές από τις πολιτικές προτεραιότητες, τις ευρύτερες της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας και στις δύσκολες στιγμές αυτές που περνάει η τοπική οικονομία και η τοπική κοινωνία, η Ευρώπη από την πρώτη στιγμή τάχθηκε αλληλέγγυη και θα συνεχίσει να είναι αλληλέγγυη σε βάθος χρόνου μέχρι να υπάρξει οριστική ανάταξη όλων των ζημιών και των επιπτώσεων των καταστροφικών πλημμυρών. Επίσης, χαίρομαι που είμαστε εδώ μια εβδομάδα μόλις πριν τις ευρωεκλογές. Είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δημοκρατικό ραντεβού και είμαι σίγουρος ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπου και να βρίσκονται, όπου και να ζουν, θα βρουν το χρόνο να απονείμουν ψόγο ή έπαινο για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική μέσω της συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Ως Μαργαρίτης είναι γνωστό ότι έχω ιδιαίτερους προσωπικούς δεσμούς με την πόλη. Από τα φοιτητικά μου χρόνια υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία εδώ, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Έχω φίλους από όλες τις πλευρές της κοινωνίας της πόλης, έχω έναν αδεξιμιό, έχω ιστορικούς δεσμούς προσωπικούς και χαίρομαι πραγματικά που σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή και την παρουσία μου στα δημόσια πράγματα δεν έχασα ποτέ την επαφή μου με την πόλη και το γεγονός ότι ένας φίλος μου, ο Θανάσης, είναι ο νέος δήμαρχος των Λαρισαίων, με γεμίζει γι' αυτό με χαρά, γιατί έχουμε μια προσωπική σχέση και είμαι σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία στην μεγάλη θητεία που τον περιμένει. Ευχαριστώ και πάλι.